Με το πρώτο φως της ημέρας, οι τσάπες μισθωμένες από την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων έπιασαν δουλειά στην Εθνική Οδό στο ύψος του Καλαμίου. Να θυμίσουμε ότι την Παρασκευή το βράδυ σημειώθηκε μεγάλη κατολίσθηση με αποτέλεσμα να κλείσουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από και προς τα Χανιά. Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση καθώς η κατολίσθηση σημειώθηκε τη νύχτα. Το πρωί άνδρες της τροχέας του ΒΟΑΚ ρύθμιζαν την κυκλοφορία των οχημάτων για να μπορέσουν τα βαριά μηχανήματα να δουλέψουν. Πίσω μου βλέπετε τη μεγαλύτερη κατολίσθηση που έχει σημειωθεί στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Ο χειριστής του μηχανήματος πραγματοποιεί την εργασία του με πολλή δυσκολία, καθώς συνεχώς σημειώνονται μικρές κατολισθήσεις. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη κατολίσθηση που έχει γίνει πάνω στο εθνικό δίκτυο εδώ πέρα, το ΒΟΑΚ. Με μεγάλη προσοχή ο χειριστής της τσάπας απομακρύνει τα μπάζα καθώς η πλαγιά είναι ασταθής. Ο όγκος των βράχων είναι τεράστιος και θα χρειαστεί τα φορτηγά να κάνουν τη διαδρομή για να τα ξεφορτώσουν περίπου 170 φορές. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι να δύσει ο ήλιος θα έχει αποκατασταθεί, θα έχει δοθεί στην κυκλοφορία ο δρόμος, αλλά παρόλα αυτά παρακαλώ πολύ τους φίλους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να υπακούν στις εντολές στα περιπολικά που βρίσκονται και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Περισσότερο από 3.000 κυβικά, σύμφωνα με αυτά που βλέπω και εγώ και με τα φορτηγά, πρέπει να είναι. Δηλαδή μιλάμε για αυτούς που να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές, 150 με 160 τετραξονικά αυτοκίνητα. Να σημειωθεί ότι πριν 2 χρόνια τα δέντρα στην πλαγιά είχαν καεί από πυρκαγιά, γεγονός που βοήθησε στη διάβρωση του εδάφους. Αυτή η κατορίση ήταν η μοιραία. Από τη στιγμή που καήκαν από πάνω το δάσος, μοιραίος να γίνει αυτό το πράγμα που έγινε. Και ευτυχώς που δεν σκοτώθηκε κανείς άνθρωπος. Αυτό είναι το μεγάλο καλό. Τέλος, ακόμη δεν υπάρχει σχεδιασμός για το πώς θα διαχειριστεί η πλαγιά στο μέλλον, στην οποία σημειώθηκε η κατολίσθηση, καθώς τώρα που έγινε η αρχή σε κάθε κακοκαιρία, θα αποτελεί επικίνδυνο σημείο για νέα κατολίσθηση.